Μηνύματα για την ειρήνη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετακίνηση πληθυσμών κοσμούν πλέον την πλατεία στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η εθελοντική ομάδα με το όνομα Ζόδρο φιλοτέχνησε μια σειρά από καλλιτεχνικές δημιουργίες με σκοπό να αλλάξει όψη περιοχή στο τοιχείο που είναι στο χώρο των δεξαμενών. Αυτό είναι μια σπουδαία δουλειά, γιατί καταρχήν έγινε από ανθρώπους, καλλιτέχνες, με εθελοντική προσφορά, χωρίς να αμοιφθούν. Το κόστος που έχουμε είναι το κόστος των υλικών και το κόστος της εργασίας. Βλέπετε το οποίο θα ολοκληρωθεί όλος αυτός ο τείχος, θα γίνει αυτό το ψηφιδωτό, είναι αφιερωμένο στην ειρήνη. Το κομμάτι του και είναι από το Γρατσία, το ζωγράφο το Γρατσία. Το κομμάτι των γλυπτών, ας το πούμε έτσι, της παρέμβασης αυτή, είναι από το Βασιλιάδη, με την Ντάνια τη Χριστοφοράκου δουλέψανε σε αυτό το κομμάτι, και τα υπόλοιπα είναι των παιδιών που κάνουν γκράφιτι, είναι ο Χάρης ο Βαθιανάκης, ο Χρήστος ο Μαρκάκης, η Στέλλα η Παπαποστόλου και ο Αλέξανδρος ο Ραπτάκης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου χαιρετίζει και είναι πάντα δίπλα σε οποιαδήποτε πράξη, σε οποιαδήποτε δράση ομορφαίνει το χώρο του λιμανιού, όπως αυτές τις καλλιτεχνικές δημιουργίες που έχουν αναλάβει κάποιοι εθελοντές εδώ στη συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και ομορφαίνουν το βόρειο λιμενοβραχείο του κεντρικού λιμένα του Ηρακλείου. Είναι άριστο το αποτέλεσμα και μας χαροποιεί, καθώς ομορφαίνει αυτή τη διαδρομή που χιλιάδες κόσμου κάνει κάθε μέρα. Η αρχή έγινε με τον Νίκο Μουρέλο, που έκανε πέρυσι δωρεά στο Δήμο το πρώτο γλυπτό, ένα έργο μεγάλων διαστάσεων, μήκους 2 μέτρων, μεταλλικό γλυπτό που στήθηκε περίπου στο μέσο του βόρειου λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι του Ηρακλείου, καλωσορίζοντας και αποχαιρετώντας τους ταξιδιώτες. Η παρουσίαση των καλλιτεχνικών δημιουργιών πραγματοποιήθηκε το πρωί παρουσία της διοίκησης του Οργανισμού Φορέων και Αρχών.